Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Η συνθήκη της Λοζάνης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνομιλίας που είχαν στην επίσημη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Οι τοποθετήσεις τους σε απευθείας μετάδοση από την κρατική τηλεόραση δημιούργησαν αίσθηση, καθώς το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο. Οι κύριοι Παυλόπουλος και Ερντογάν μονομάχησαν on camera για τη συνθήκη της Λοζάνης στο Κυπριακό και τη Θράκη, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη. Το πρωτόκολλο δεν προβλέπει απαντήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο οι δύο άντρες είχαν μια έντονη στοιχομηθεία για όλα τα καυτά εθνικά θέματα. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε debate, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να δίνει ηχηρές απαντήσεις στις προκλήσεις του Ερντογάν και τα έολα επιχειρήματά του σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι αδιαπραγμάτευτη, διεμήνησε σε αυστηρό ύφος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Τούρκο ομόλογό του. Ήθελα να πω με τη μάτια ιδιαίτερα, γιατί επεκτάθηκε η συζήτηση αυτή τόσο πολύ. Σας θυμίζω ότι δεν είμαι εκτελεστικός πρόεδρος όπως εσείς και τα ζητήματα όλα αυτά θα τα συζητήσετε με την κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα είχα μια απάντηση σε αυτά που είπατε. Η απάντηση θα δοθεί από την κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ. Καταλήγω με αυτό που είπατε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι τις σχέσεις μας να τις στηρίξουμε στην ειλικρινή φιλία, στην επίλυση οποιοδήποτε ζητήματος μας απασχολεί με ειρηνικά μέσα. Αυτό το κρατούμε εμείς οι Έλληνες και το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Μία μόνο παρατήρηση. Ξέρετε, είμαι πολύ ανοιχτός και πολύ ειλικρινής μαζί σας. Το αισθάνομαι αυτό το πράγμα και έτσι πρέπει να είμαστε. Θέλω να σας πω, χρησιμοποιώντας την παλιότερη ιδιότητά μου, θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει και ο φίλος μου ο Νίκος Κοτζιάς, με τον οποίο με συνδέουν και πανεπιστημιακοί δεσμοί. Ήθελα να σας πω, επειδή μιλάτε για επικυρωποίηση της συνθήκης της Λοζάνης, οι συνθήκες δεν χρειάζονται αναθεώρηση ούτε επικαιροποίηση όπως συνήθως. Η ερμηνεία του δικαίου, η μέθοδη ερμηνείας του δικαίου, είναι εκείνες που επιτρέπουν να προσαρμόζεται ο κανόνας δικαίου που περιέχει η συνθήκη στα εκάστοτε δεδομένα. Αυτό δεν λέγεται ούτε αναθεώρηση ούτε επικαιροποίηση. Λέγεται ερμηνεία. Οι μέθοδοι ερμηνείας υπάρχουν. Είμαι βέβαιος ότι το επιτελείο σας είναι απολύτως επαρκές. Ξέρω ποιο είναι το επιτελείο σας στα θέματα του διεθνούς δικαίου. Επομένως, αν αποφεύγει με ορισμένους όρους που δεν ταιριάζουν και νομικά δηλαδή, νομίζω ότι ορισμένες παρεξηγήσεις θα είχαν λήξει την ώρα που έπρεπε. Σας είπα και πάλι, είμαι απόλυτα ειλικρινής και ανοιχτός, έτσι αισθάνομαι μαζί σας από την ώρα που βρεθήκαμε στην πόλη την εποχή εκείνη. Επομένως, συγχωρέστε μου αυτή την παρέμβαση, νομίζω ότι ολοκληρώνει την όλη συζήτησή μας εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στον συνάδελφό μου και φίλο μου Νίκο Κοτζιά, συνάδελφό μου πάντοτε με την πανεπιστημιακή ιδιότητα του έξω. Kendime saygısızlık olur. Bunun cevabını vermem lazım. Oraya vereyim de olsa ipatı. Ama prepi ne dosu kapya pandis hafta bu ipatı. Diyordu Alüks zaten asevya sonu ince tonu yaptı ama. Ben tabii hukuk profesörü değilim ama siyaset hukukunu iyi bilirim. Ve εγώ δεν είμαι καθηγητής νομικής, αλλά ξέρω πολύ καλά το πολιτικό δίκαιο. Siyaset hukukunda da bu belki hukukta yoktur. Siyaset hukukunda da özellikle anlaşmaların güncelleşmesi diye bir şart vardır ve bunu da biz yaparız. Στο δίκαιο της πολιτικής υπάρχει ένας όρος που κάνει αναφορά για την επικαιροποίηση των συμφωνιών και εμείς το κάνουμε αυτό. Yeter ki ülkeler bu konuda mutabık kalsın. Αρκεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των χωρών στο θέμα αυτό. Ve bunun dünyada çok örnekleri var. Και υπάρχουν διάφορα παραδείγματα ανά τον κόσμο. Σχετικά. Ben tabii bugün sizler bu konuyu açtığınız için bunlara girdim. Εγώ βέβαια αναφέρθηκα στα θέματα αυτά επειδή αναφερθήκατε εσείς σήμερα. Sizler bu konuları açmamış olsaydınız Sayın Çipras'ı kabulümde bu konulara girer. Αν δεν υπήρξε αναφορά από τη δικιά σας πλευρά στα θέματα αυτά, εγώ θα συζητούσα τα θέματα αυτά στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Ama öyle de olsa sizler Yunanistan adına, ben de Türkiye adına bu konuları görüşmüş olduk. Όπως και να συμβαίνει όμως, συζητήσαμε τα θέματα αυτά εσείς εκ μέρους της Ελλάδας και εγώ εκ μέρους για το όνομα της Τουρκίας. Sizlerin de bu denli zaman ayırmanızdan dolayı ben de sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον χρόνο που μας παραχωρήσατε. Biz de çok sıkıntılar yaşadık
Onun için sistem değişikliğine Türkiye'de gidiyoruz. Στην Τουρκία υπήρξαν διάφορα προβλήματα, γι' αυτό και προβήκαμε σε αλλαγή συστήματος στη χώρα μας. 2019'da nasip olursa biliyorsunuz yapılacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir sistem değişikliğine gideceğiz. Με τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2019, όπως γνωρίζετε, θα προχωρήσουμε σε αλλαγή συστήματος διακυβέρνησης στη χώρα μας. Bu da işte seçim hukukuyla ilgili yanlışlar sebebiyle yeni bir sürece girmenin adımıdır. Και αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα μιας νέας διαδικασίας που ξεκινά στην Τουρκία. Çok teşekkür ediyorum. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω στη φιλία των λαών μας και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η επιθυμία μου είναι οι σχέσεις των δύο χωρών να είναι σχέσεις συνεννόησης και καλής γειτονίας. Κάτι που πιστεύω ότι το έχω αποδείξει ως Πρωθυπουργός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Τούρκο πρόεδρο υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τον καλωσόρισε στην Αθήνα αναφέροντας τα εξής. «Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε, είναι ιστορική στιγμή να βρίσκεστε εδώ στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ως πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας μετά από 65 χρόνια. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε». Τι μέσα απέδωσε άγημα των ενόπλων δυνάμεων, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν μέχρι το μνημείο που δύο εύζωνοι παρέδωσαν στον κύριο Ερντογάν το στεφάνι, το οποίο και κατέθεσε. Αμέσως μετά ακολούθησε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Τουρκίας και της Ελλάδος. Και στη συνέχεια είχαμε και την συνάντηση των δύο πρωθυπουργών. Σας καλωσορίζω ως για πρώτη φορά έρχεστος πρόεδρος της Τουρκίας. Είναι μια επίσκεψη πρόεδρου της Τουρκίας μετά από 65 χρόνια. Ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές στην περιοχή μας, με εντάσεις αλλά και προκλήσεις μεγάλες, όπως προσφυγική κρίση, η κρίση στη Συρία και η ένταση το τελευταίο διάστημα στις ευρωτουρκικές σχέσεις, πιστεύω ότι ευθύνη μας είναι να οικοδομήσουμε τη συνεννόηση και το διάλογο για να βρούμε λύση σε σύνθετα προβλήματα και σύνθετες προκλήσεις. Ο λόγος για τον οποίο ενεθάρρυνα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να σας προσκαλέσει, διότι δεν είναι ιστορική μόνο η επίσκεψη αλλά και η πρόσκληση, που σκοπό έχει να επιδιώξουμε να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ μας και όχι να υψώσουμε τύχη. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός είναι και ο δικός σας σκοπός. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι ως μηχανικός που είμαι, ξέρω καλά ότι για να χτίσουμε γέφυρες πρέπει να τις χτίσουμε σε σταθερά θεμέλια. Και σταθερά θεμέλια στις σχέσεις δύο χωρών είναι ο αλληλοσεβασμός, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, ο σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες και στην εδαφική ακεραιότητα των χωρών. Διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες υπήρχαν πάντα, υπάρχουν και σήμερα. Οι θέσεις σας είναι γνωστές, όπως και οι δικές μας άλλωστε είναι γνωστές και σαφείς. Αυτό που έχει πάντοτε σημασία είναι πέρα από τις διαφορές να ψάχνουμε να βρούμε συγκλήσεις, αλλά και τις διαφορές μας, τις διαφωνίες μας, να τις διατυπώνουμε με επικοδομητικό τρόπο, χωρίς υπερβολές, χωρίς προκλήσεις, με σεβασμό στην άλλη άποψη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να σας πω ότι νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ σε αυτό το κτίριο πάλι, το οποίο μου είναι οικείο, ομολογώ να σας πω, αλλά χαίρομαι πολύ που συναντιέμαι μαζί σας εδώ στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας μου είχα συνομιλίες και συναντήσεις με τρεις διαφορετικούς πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Και σήμερα βρίσκομαι συναντιέμαι μαζί σας μετά από την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα ο αείμνηστος πρόεδρος Δημοκρατίας Τζελάλ Μπαγιάρ. Εγώ έχω τώρα την τιμή να πραγματοποιώ τη δεύτερη
επίσημη επίσκεψη Τούρκου Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Όπως είπα και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι η Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να πιστέψουν σε κάτι. Πάντα boş tarafını bir kenara koyup dolu tarafına yönlenmeliyiz. Πρέπει να πιστέψουν ότι πρέπει να εστιάσουν στο γεμάτο ποτήρι, στο γεμάτο μέρος του ποτηριού και να μπορέσουν να παραμερίσουν το κενό του ποτηριού. Και βεβαίως κατάλαβα κάτι πολύ σημαντικό που έχει σημασία να το τονίσω, ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε σχέση με την κυριαρχική, με την εδαφική ακεραιότητα, τα σύνορά μας δηλαδή, που ορίζονται από αυτή τη συνθήκη. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο μπερδεμένος σε σχέση με το αν αυτό που θέτει στο τραπέζι είναι τον εξυγχρονισμό, την επικαιροποίηση ή την ορθή τήρηση της συνθήκης της Λοζάνης, διότι ακόμα και στο ζήτημα που έθεσε για τη Θράκη σε σχέση με τους μουφτίδες αναφέρθηκε στην ορθή τήρηση και όχι στην αναθεώρηση. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω σε σχέση με τη Θράκη το εξής. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, αλλά και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, πρέπει να αποτελέσουν μοχλό έλξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το στοιχείο εκείνο που θα μας φέρει πιο κοντά. Προσκυνηματική και ιδιωτική χαρακτήρισε σε δηλώσεις του την μετάβαση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στην Κομωτινή στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Η επίσκεψη είναι ιδιωτική στη Θράκη. Θα πάει σε ένα συγκεκριμένο χώρο στο Τέμιο, όπου θα προσευχηθεί και θα φύγει, θα πάει σε συγκεκριμένο χώρο, όπου εκεί θα δεχθεί αυτούς που θέλει να δει. Mm-hmm. Και αμέσως, πάρα πολύ νωρίς, θα αποχωρήσει ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Δηλαδή, είναι μια επίσκεψη περίπου 4 ώρων στην Κομωτινή. Mm-hmm. Ξαναλέω, όχι στη Θράκη, συνολικά στην Κομωτινή. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις, οι συνεννοήσεις και νομίζω ότι τα θέματα τα οποία θα τεθούν μπορούν κάποια να οδεύσουν και προς το επίλυση. Βεβαίως η επιβεβαίωση του καλού του κλίματος νομίζω ότι σε μια περίοδο στην οποία η περιοχή και όπως βλέπετε και η ίδια η θέση της Τουρκίας είναι στο κατώτερο σημείο των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά ανοίγουμε τα κανάλια επικοινωνίας και νομίζω και τα οικονομικά θέματα και διμερή θέματα αλλά και περιφερειακές εξελίξεις, οι διεθνείς εξελίξεις, το μεταναστευτικό βεβαίως είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν και η επικοινωνία επάνω σε αυτά και η συζήτηση νομίζω ότι θα βοηθήσει και μπορεί να επιλύσει. Όπως έχω πει, ο διάλογος και η διπλωματία είναι αυτή που επιλύει τα θέματα και τα προβλήματα. Και είναι όντως ιστορική επίσκεψη βεβαίως πρώτα απ' όλα για το χρόνο, ότι γίνεται μετά από 65 χρόνια. Και το δεύτερο ότι μπορούν υπό προϋποθέσεις, βεβαίως στο σεβασμό στον διεθνών συνθήκων των ευρωπαϊκών κλπ. Δεν χρειάζεται αυτά. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να τα πούμε δηλαδή καν αυτά. Είναι αυτονόητα. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη αλλά και στη διερεύνηση νέων οικονομικών πεδίων στα οποία μπορεί να υπάρχει συνεργασία και με την γείτονα χώρα. Εποφελία και των δύο κρατών. Για παράδειγμα η ακτοπλοϊκή γραμμή Θεσσαλονίκης Σμύρνης, η συνδυοδρομική με απευθείας στην Κωνσταντινούπολη, το να υπάρχει δεύτερη γέφυρα στον Εύρο. Μπορεί να υπάρξουν και άλλα πεδία διερεύνησης, γιατί κατά τη διάρκεια των συνομιλίων μπορούν να βγουν και πεδία τα οποία μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες ευρύτερες. Και νομίζω ότι θα έχει, η εκτίμησή μου είναι ότι αισιοδοξώ ότι θα έχει τα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να έχουν τέτοιες επισκέψεις προέδρου σε μια χώρα. Εμείς πάντα εμένουμε, το έχουμε πει, εμένουμε στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας. Ναι. Είναι το Α και το Β σχέδιο. Το έχουμε πει από την αρχή. Είναι το Α και το Β σχέδιο. Εγώ θα βρίσκομαι στο δεύτερο κομμάτι της επίσκεψης. Θα συνοδεύσουμε μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Ερντογάν. Θα τον υποδεχθούμε και θα τον προπέψουμε μετά όταν θα φύγει. Αλλά αυτά τα έχουμε πει. Δηλαδή, το Τέμενος, κοιτάξτε το Τέμενος,
Δεν είναι ένα διμέρες θέμα. Είναι ένα θέμα υποχρέωσης μιας πολιτείας ευνομούμενης, όπως είναι η ελληνική πολιτεία, απέναντι σε μουσουλμάνους Έλληνες ή τους ξένους που έρχονται, είναι πρωτεύουσα η Αθήνα, τους ξένους διπλωμάτες, διεθνείς συναντήσεις έχουμε που έρχονται μουσουλμάνοι και ένας χώρος ο οποίος μπορούν να προσευχηθούν. Αυτό είναι θέση της ελληνικής πολιτείας. Το τέμενος έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του και από εκεί μετά αναμένεται η λειτουργία του τους επόμενους μήνες. Να αλλάξουμε θέμα. Ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν να μας εντάξουν σε μέτωπα υπέρ ή κατά άλλων πολιτικών δυνάμεων, είπε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, στην πρώτη πανηγυρικού χαρακτήρα κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών ομάδων Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Ποταμιού που διεξήχθη στη Βουλή. Σύνθεση και συνεννόηση στους κόλπους του κινήματος αλλαγής, αλλά και σύγκρουση με τη συντήρηση και τον λαϊκισμό που εκπροσωπούν οι ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ήταν το μήνυμα του Σταύρου Θεοδωράκη. Με παρόντες σχεδόν όλους τους υποψηφίους για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής, αλλά και τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, ο Γιώργος Παπανδρέου εκπροσωπήθηκε καθώς απουσιάζει στην Κίνα, καθώς και τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Διαδικασιών Νίκο Αλιβιζάτο, η Φόφη Γεννηματά έδωσε το έναυσμα για την πορεία που θα ακολουθήσει το κίνημα αλλαγής για μια διαφορετική προοδευτική πορεία του τόπου για την μεγάλη αλλαγή που επαγγελόμαστε, όπως είπε. Ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης έθεσε τον οδικό χάρτη για τη σύγκρουση τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι πρέπει να γίνει πάνω στα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Τα έδωσαν όλα προκαταβολικά. Αυτό είναι το καμουφλαρισμένο τέταρτο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα. Και όλα αυτά χωρίς καμία ουσιαστική δέσμευση για την απομείωση και αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. Μιλάμε για έξοδο μαϊμού, με συνθήκες υποτέλειας, σκληρών μέτρων λιτότητας και φόρων που υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, πρόκειται δηλαδή για μια παράταση του αδιεξόδου. Ο κύριος Τσίπρας, αφού πέρασε στο ευρωπαϊκό λεξιλόγιο τη λέξη κολοτούμπα, τώρα προσπαθεί να το παίξει και σοσιαλδημοκράτης. Να μιλά ως Ευρωπαίος αριστερός, χωρίς να διστάζει βέβαια την ίδια ώρα να υποδεικνύει στον κύριο Σούλτς να στηρίξει την κυρία Μέρκελ για πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν αυτό προαναγγέλει και τη στάση του στην Ελλάδα απέναντι στη δεξιά. Η ανάπτυξη των φόρων είναι η μόνη ανάπτυξη που πέτυχαν οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μαζί με την αναδιανομή της μιζέριας. Η κρίση σιγοβράζει ακόμα στην κοινωνία, στην παιδεία, στον πολιτισμό. Η χώρα εκτός από μνημόνια χρειάζεται ένα καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο. Ετοιμάζονται για δυναμικό παρόν στην Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑΔΡΑ μας, καθώς βλέπουν ότι έρχονται άμεσα οι περικοπές σε συντάξεις και προσωπικές διαφορές, καλούν μάλιστα όλους τους συναδέρφους τους να συμμετέχουν μαζικά σε αυτήν την κινητοποίηση. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα, λένε οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων, όλων των συνδικάτων και ετοιμάζονται για τη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 του Δεκέμβρη στο Σύνταγμα της Αθήνας. Οι συνταξιούχοι λένε όχι στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, ζητούν άμεση καταβολή των δώρων. Με ψίχουλα, όπως λένε, δεν κρύβεται ο νέος σφαγιασμός τους. Και παράλληλα επισημαίνουν πως αυτό που θέλουν περισσότερο απ' όλα είναι και η δωρεάν δημόσια υγεία για όλους. Διεκδικούν όλα όσα τους άρπαξαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, και γι' αυτόν τον λόγο συνεργάζονται με όλες τις οργανώσεις των συνταξιούχων, όπως του ΙΚΑ, του ΕΛΤΑ, του Δημοσίου, του ΟΣΕ, του ΝΑΤ και όλων των άλλων συνδικάτων και ζητούν από όλους μεγάλη συμμετοχή για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 15 του Δεκέμβρη στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε εμείς ήδη από νωρίς, ετοιμαζόμαστε. Ήδη έχουμε κλείσει ένα λεωφορείο. Θα έχουμε το δυναμικό μας παρόν στη συγκέντρωση. Δεν παίρνει άλλο, δεν γίνεται. Θα πρέπει όλοι οι συνταξιούχοι πανελλαδικά, όσο μπορούν και σε όποιο ποσοστό θα είναι η συμμετοχή τους, να δώσουν το παρόν, να δώσουμε το μήνυμα, να στείλουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν πάει άλλο.
εκτός από τις περικοπές συντάξεων, δώρων κτλ. Τώρα με τον νέο προϋπολογισμό οι χρηματοδοτήσεις στον τομέα της υγείας είναι ελλειπή. Τι θα γίνει με την ιατροφαρμακική περίθαλψη. Τα νοσοκομεία έχουν φθήνη, η λειτουργία τους είναι προβληματική. Το κύριο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε αυτή τη συγκέντρωση είναι ο τομέας της υγείας και τα δώρα. Ζητάμε την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα κτλ. Φαντάζομαι να μην περικοπούν οι συντάξεις όπως προβλέπετε. Αυτό το περιμένουμε. Το περιμένουμε και αν οι συνταξιούχοι ακολουθήσουν τις πορείες μας και ξεσηκωθούν από τους καναπέδες και τις καρέκλες τους, μπορούμε να ανακόψουμε αυτή την πορεία των περικοπών. Αλλιώς είναι ψηφισμένα, προγραμματισμένα πότε θα εφαρμοστούν και επιπλέον επειδή δεν πιάστηκαν οι οικονομικοί στόχοι το 1,7 και βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις είναι 1,3, πιέζουν οι δανειστές να τα μέτρα να εφαρμοστούν πολύ νωρίτερα και οι περικοπές συντάξεων αλλά και η προσωπική διαφορά. Οπότε λοιπόν κατεβαίνετε την Παρασκευή στις 15 του Δεκέμβρη στην Αθήνα από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Όλοι οι εκπρόσωποι, τα σωματεία, οι συνταξιούχοι όλες της χώρας για τη μεγάλη συγκέντρωση της Αθήνας. Ναι, βεβαίως όλα τα σωματεία, όλα τα συνδικάτα, όλοι οι συνταξιούχοι θα δώσουμε εκεί το δυναμικό μας παρόν να πάρει η κυβέρνηση το μήνυμα ότι εμείς θα είμαστε απέναντί τους, δεν θα τους αφήσουμε να κάθονται πολύ άνετα στις πολυθρόνες τους, ώστε αποκαταστήσουν και τα δώρα, ώστε χρηματοδοτήσουν επαρκώς και τον τομέα της υγείας. Εμείς θα είμαστε παρόν σε όλες τις συγκεντρώσεις, σε όλα τα συλλαλητήρια, θα πιέζουμε, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Ώσπου να ικανοποιηθούμε βασικά αιτήματά μας, δεν θα σταματήσουμε. Η Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Δράμας καλεί όλους τους εγωπροβατοτρόφους να δηλώσουν το ζωικό κεφάλαιο που έχουν στην κατοχή τους το συντομότερο δυνατόν, διότι η προθεσμία λήγει στις 15 Δεκεμβρίου. Η καταχώρηση θα γίνεται μέσω των ενωτήων των ζώων στα κατατόπους κτηνιατρία ηλεκτρονικά. Έως και τις 15 του Δεκέμβρη θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι και συγκεκριμένα οι εγωπροβατοτρόφοι να καταγράψουν όπως απαιτείται το ζωικό τους κεφάλαιο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν την πλήρη εικόνα τους και τα αρμόδια κτηνιατρικά γραφεία για να μπορέσουν και στην επόμενη χρονιά να λάβουν κανονικά τις πληρωμές τους. Καταρχήν θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους κτηνοτρόφους του νομού Δράμας και ειδικότερα τους εγωπροβατοτρόφους, οι οποίοι θα πρέπει να έως το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου να προβούν στην ηλεκτρονική απογραφή των ενωτήων του ζωικού του κεφαλαίου στα κατατόπους κτηνιατρία. Δηλαδή θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στα κτηνιατρία τα κατατόπους προκειμένου να δηλώσουν ηλεκτρονικά το ζωικό κεφάλαιο το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή στην κατοχή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο να γίνει ηλεκτρονική καταγραφή προκειμένου να ενημερωθεί η κτηνιατρική βάση δεδομένων έτσι ώστε στις επόμενες πληρωμές αυτά τα στοιχεία να μπορούν να ληφθούν υπόψη προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα στους προβατοτρόφους μας. Άρα λοιπόν και θα ήθελα αν είναι δυνατόν να μην το αφήσουν τελευταία στιγμή γιατί αυτή η διαδικασία επειδή είναι καταχώρηση μέσα σε μια βάση καλό θα είναι να μην τα αφήνουμε τελευταία στιγμή και να πάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό σε τι εξυπηρετεί? Η ενημέρωση της κτηνιατρικής βάσης έχει να κάνει με το ζωικό κεφάλαιο το οποίο έχει ο παραγωγός σήμερα και συγκρίνεται με το ζωικό κεφάλαιο το οποίο έχει ακριβώς την περσινή περίοδο. Άρα λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία είναι υποχρεωτικά προκειμένου να υπολογιστεί η ενιαία ενίσχυση και τα δικαιώματα των παραγωγών. Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχει λυθεί το θέμα με τη δημοπράτηση της γέφυρας Μαυροθάλασσας. Τα όσα συνέβησαν στη Μάνδρα Αττικής καθυστερούν την όλη διαδικασία, με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, κύριο Μωυσιάδη, να τονίζει
ότι υπάρχει διαβεβαίωση ότι τα χρήματα θα δοθούν έστω και από τις εκτόσεις άλλων έργων. Οι μεγάλες καταστροφές στη Μάνδρα και οι εργασίες αποκατάσταση που πρέπει να γίνουν ώστε η περιοχή να επιστρέψει στους ρυθμούς της πάγωσαν την έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης για τη γέφυρα της Μαυροθάλασσας. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Γιάννης Μωυσιάδης, παρότι ο πρώτος κύκλος συζητήσεων με τον αρμόδιο υπουργό είχε ολοκληρωθεί, δυστυχώς η υπόθεση θα παραμείνει για λίγο στα χαρτιά έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Συμφωνήσαμε για την χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της υλοποίησης του έργου και την επομένη μέρα είχαμε τα προβλήματα στη Μάνδρα. Στην επικοινωνία λοιπόν που είχαμε για να συγκεκριμενοποιηθεί το κονδύλι το οποίο θα διέθετε το Υπουργείο μέσα από τις δημόσιες επενδύσεις, μου είπε ότι δεν θα είναι δυνατόν τώρα να ανακοινωθεί μέσα στο έτος, μέσα στο Δεκέμβριο, αλλά μέσα από τις εκτόσεις που θα πάρθουν από τα ενταγμένα ήδη έργα, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα ξαναεπικοινωνήσουμε και δεσμεύτηκε, μου υποσχέθηκε ότι θα γίνει η ένταξη. Οπότε δηλαδή η δεύτερη περίοδος πότε είναι, αν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο? Αυτό ακριβώς λέω. Μου είπε ότι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα έχω ξεκαθαρίσει το θέμα. Μάλιστα, ο κ. Μωυσιάδης επισημαίνει ότι έστω και αν αργήσει η διαδικασία δημοπράτησης, τα χρήματα θα έρθουν μέσω των εκπτώσεων. Ό,τι και να είναι, τα έργα είναι τόσα που το κονδύλι που χρειάζεται για την πρώτη φάση θα είναι ικανοποιητικό. Και μετά τι απομένει, κ. Μωυσιάδη, τι πρέπει να γίνει μετά? Τι να γίνει μετά, θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία δημοπράτησης, θα προκύψει ανάδοχος, θα ξεκινήσει να εκτελεί το έργο. Σε ό,τι αφορά τη γέφυρα του Στυμπονικού, ο εργολάβος θα εγκατασταθεί σύντομα, καθώς η χρηματοδότηση ήδη υπάρχει. Τελειώνει ήδη η δημοπράτηση. Θα έχουμε εργολάβο σύντομα και θα ξεκινήσει, θα εγκατασταθεί και θα ξεκινήσει το έργο. Αυτό είναι τελειωμένο, δεν έχει θέμα. Τελειωμένο στο διαδικαστικό σκέλος. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας προβληματισμός για τη χρηματοδότηση. Υπάρχει η χρηματοδότηση, ξεκίνησε η διαδικασία της δημοπράτησης, βρίσκεται στο τέλος της. Δηλαδή, ήδη έχουμε και τον ανάδοχο και έχει πάει ο φάκελος για έναν προσυμβατικό έλεγχο, όπως λέγεται. Πότε βλέπετε να ξεκινάει η διαδικασία? Επειδή έχουμε τώρα τον χειμώνα και δεν νομίζω ότι θα είναι κατάλληλο για να ξεκινήσει, αμέσως μετά το Φεβρουάριο θα πρέπει να ξεκινήσουν. Η Ένωση Κυρίων Δράμας χθες πραγματοποίησε διανομή διατακτικών στις 60 οικογένειες του προγράμματος «Κοντά στο παιδί». Επίσης, αύριο είναι η μέρα για το πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», ενώ η Ένωση Κυριών έχει και φέτος το δικό της σπιτάκι στην Ονειρούπολη. Πραγματοποιήθηκε εχθές η διανομή διατακτικών του προγράμματος «Κοντά στο παιδί» της Ένωσης Κυριών Δράμας. Παρόλο όμως που το πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του, εμείς από τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας του προγράμματος, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε αυτές τις οικογένειες, όχι μόνο με τα υλικά αγαθά, αλλά και με όλες τις άλλες παροχές που είχαν εντός του προγράμματος, τις ομάδες αυτογνωσίας και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Αυτό το πρόγραμμα βοήθησε πολλές οικογένειες. Ήταν 60 οι ωφελούμενες οικογένειες, άλλες με ένα παιδάκι, με δύο, με τρία και πολυτεκνές φυσικά. Οπότε λοιπόν εσείς συνεχίζετε στο πλαίσιο τουλάχιστον του προγράμματος που έχετε κατά νου, για να βοηθάτε μέχρι και τον Γενάρη ή και όλη τη διάρκεια του 2018. Για όσο το δυνατόν περισσότερο μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο πλαίσιο της βιωσιμότητας. Παράλληλα όμως συνεχίζεται και άλλες δράσεις, έτσι, και ποιες είναι αυτές? Είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Για αυτό το μήνα έχουμε σχεδιάσει και κάτι πολύ ξεχωριστό λόγω των εορτών. Θα απασχοληθούν δημιουργικά όπως πάντα, αλλά θα κάνουμε και ένα μικρό πάρτι. Είναι αρκετά τα παιδιά? Είναι αρκετά τα παιδιά που συμμετέχουν, ειδικά όταν πρόκειται για πολύ ξεχωριστές δράσεις όπως αυτή, και συμμετέχουν με πάρα πολύ χαρά και γι' αυτό και το συνεχίζουμε κι εμείς. Αύριο είναι η μέριμνα για την τρίτη ηλικία, όπου 74 οικογένειες με ηλικιωμένα άτομα θα έρθουν για να παραλάβουν τα τρόφιμα τα οποία έχουν καθιερωθεί τα τελευταία 3 χρόνια.
καθώς επίσης και θα κάνουμε και κάποια πράγματα καθώς τελειώνει και ο χρόνος, έτσι να χαρούμε και να ευχηθούμε όλοι καλά Χριστούγεννα. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σπίτι μας στην Ονειρούπολη, η Ένωση Κυριών και φέτος έχει σπιτάκι στην Ονειρούπολη. Προσκαλούμε αρχικά όλο τον κόσμο να έρθει να το δει, γιατί φέτος θα κάνουμε κάποια διαδραστικά παιχνίδια με παιδιά με τη χρήση του κινητού σχολείου, του Mobile School, όπου θα ενημερώνουμε τον κόσμο τι είναι το Mobile School και έτσι τα παιδιά θα μπορέσουν να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους. Mm-hmm. Αυτό που θα κάνετε στην Ονειρούπολη απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, επισκέπτες, δραμινούς και μυαλί. Φυσικά είναι για όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών και όχι μόνο για παιδιά, γιατί και οι μεγάλοι, αν θέλουν να διασκεδάσουν, μπορούν να έρθουν και να παίξουν μαζί μας. Και γενικότερα να γνωρίσουν το τι είναι το Mobile School, καθώς είναι ένα εργαλείο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά τα οποία είναι αποκλεισμένα από σχολικές κοινότητες, ζουν και εργάζονται στο δρόμο και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, την βελτίωση της αυτοεκτίμησής τους και την δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος τόσο για αυτά όσο και για τα παιδιά τους, για να μπορέσουν να αγαπήσουν τη μάθηση. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Στο Δελτίο Ειδήσεων και πάλι, τον ετήσιο χορό τους διοργανώνουν οι χειριστές μηχανημάτων και συναφών επαγγελμάτων Ομού Δράμας στις 9 Δεκεμβρίου, με στόχο να ενισχύσουν το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπως έκαναν και πέρσι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Με κάθε χρόνο έναν ετήσιο χορό, ο οποίος προσπαθούμε πάντα να μαζεύομαστε όλοι οι συνάδελφοι, φίλοι και γνωστοί. Mm-hmm. Το οποίο αυτό το χορό το κάνουμε και πάντα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε από τα έσοδα του χορού, mm-hmm. όσο περισσότερο έχουμε κτλ., να μπορούμε να βοηθήσουμε όπως και κάθε χρόνο βοηθάμε. Όπως φέτος, ας πούμε, το 16 κάναμε. Το 17, συγγνώμη, το 17 κάναμε μια δωρεάν στο νοσοκομείο τα καροτσάκια και πάλι επικοινώνησα με τον διοικητή του νοσοκομείου και λέμε τώρα από αυτό το χώρο τώρα που θα κάνουμε πάλι να ξαναπροσφέρουμε στο σωματείο, στο νοσοκομείο, ό,τι χρειαστεί. Ο χορός σας πότε είναι? Ο χορός μας είναι 9-12, μέρα Σαββάτο, στο κέντρο όπερα. Και παράλληλα όμως νομίζω ότι με αυτήν την πρόσκληση υπάρχει και μια άλλη πρόσκληση. Έχουμε και μια απεργία στις 14 του μήνα. Ναι, στις 14 του μηνός υπάρχει η απεργία που καλούμε επίσης και όλους τους συναδέλφους να λάβουν μέρος στην απεργία στις 14 του μηνός που θα πραγματοποιηθεί εδώ στη Δράμα. Ιδιαίτερος ικανοποιημένος για τη συμπλήρωση 14 ετών από την εκκίνηση της Ονειρούπολης και κυρίως από την αγάπη του κόσμου, δηλώνει ο πρώην Δήμαρχος Δράμας, Τωμάς Μαργαρίτης, διότι η δημιουργία της ιδέας και το ξεκίνημα της μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής έγιναν επί των ημερών του στο τιμόνι του Δήμου Δράμας. Ιδιαίτερος ικανοποιημένος δήλωσε ο πρώην Δήμαρχος Δράμας Θωμάς Μαργαρίτης για την εξέλιξη και για την πορεία της Ονειρούπολης, καθώς φαίνεται στα προσωπάκια των μικρών παιδιών αλλά και στα χαμόγελα των μεγάλων ότι η Ονειρούπολη έχει κερδίσει το στοίχημα, δηλαδή να γίνει η πόλη των Χριστουγέννων σε ολόκληρη την Ελλάδα, προσφέροντας χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Η ιστορία ξεκίνησε, όπως λέει, πριν από 14 χρόνια. Τότε ήμασταν στον Δήμο της Δράμας εμείς και μας δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι μοναδικό. Χαιρόμαστε που αυτό είχε ευρύτερη ανταπόκριση και εκτός της Δράμας. Λοιπόν, θα σου εξομολογηθώ το εξής, ότι κάθε χρόνο, επειδή η εκδήλωση διατηρείται, όπως είπες, 14 χρόνια, η χαρά μου είναι απερίγραπτη, διότι γεύουμε τη χαρά της δημιουργίας, η οποία είναι και ευγενέστερη χαρά της ζωής. Ξεκίνησε αμυδρά από την κεντρική πλατεία, έφτασε στον κήπο, το κρατήσαμε σε πολύ υψηλό επίπεδο, διδάξαμε τον τρόπο του χριστουγεννιάτικου εορτασμού σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό ξεκίνησε από τη δική μας την άσημη πόλη. Άρα, όταν λειτουργούμε ομαδικά, συστηματικά, μπορούμε να διδάξουμε πράγματα και σε όλη την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε. Αυτό είναι η Ονειρούπολη. Ήταν ένα μεγάλο μήνυμα. Τώρα, η Ονειρούπολη έκανε μία κοιλιά όσον αφορά τον αρχικό σχεδιασμό, που ήταν το παιδικό όνειρο, το όραμα με τις περισσότερες παιδικές δράσεις και λιγότερο εμπόριο. Έτσι το ξεκινήσαμε. Αν θυμάστε, στην πλατεία δεν είχαμε καθόλου εμπορικές δράσεις, αλλά παιδικές δράσεις, διότι οι παιδικές δράσεις είναι αυτές οι οποίες ανεβάζουν το εμπορικό κομμάτι.
Δυστυχώς αυτό χάθηκε από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν την οργανώσουν και δεν την αγάπησαν και αντιθέτως την πολέμησαν. Εν πάση περιπτώσει, φέτος βλέπω ότι επανέρχεται το όνειρο. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλές παιδικές δράσεις, τώρα ξεκίνησε, θα το δουν και τα παιδιά που θα έρθουν, που είναι οι αυστηρότεροι κριτές, και αυτά είναι που θα βγάλουν και τους γονείς στον κήπο και στην πλατεία. Κλείνοντας, έχω να πω το εξής, ότι εάν δεν ανανεώνται οι παιδικές δράσεις, εάν δεν περιορίζεται στο ελάχιστο το εμπόριο, διότι η στόχευση πια ήταν μία, όχι να έρχονται όλοι να πίνουν καφέ και να τρώνε εδώ μέσα, αλλά να διοχετεύονται και στα καταστήματα της πόλης. Κλείνοντας, η Ονειρούπολη δεν είναι πανάκια για τα προβλήματα, είναι μια χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία έδωσε δημοσιότητα, έδωσε χαρά και ταυτόχρονα έχει και άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως είναι και το ξενοδοχείο, η παλιά καπναποθήκη, το Ίδραμα, δημιουργήθηκε εξαιτίας της Ονειρούπολης. Ο κ. Λεδάκης έτσι βρέθηκε εδώ. Όπως και το Ίδρυμα Εμίλιος Καλατζίδης στην Καλύφητο, έτσι έγινε. Έχει και άλλες παραμέτρους. Δεν είναι μόνο έξοδα για το Δήμο και έσοδα για συγκεκριμένους. Είναι διαφήμιση, χαρά και πολλές παράπλευρες, θετικές ενέργειες οι οποίες γίνουν για τον ομό. Μένουμε στο χριστουγεννιάτικο χωριό. Ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου, δηλώνουν και όσοι διαθέτουν το δικό τους σπιτάκι στο εμπορικό τμήμα της Ονειρούπολης. Η Ονειρούπολη δίνει χώρο και για το εμπορικό κομμάτι της όλης διοργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα πολλοί έμποροι και από την ευρύτερη περιοχή του νομού της Δράμας αλλά και από άλλες περιοχές να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους μέσα στην Ονειρούπολη και να προσφέρουν πολλά προϊόντα, πολλά είδη σε προσιτές τιμές, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι λόγω και της δυσπραγίας, της οικονομικής δυσπραγίας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας με την λιτότητα και τα μέτρα των μνημονίων. Ικανοποιημένοι δηλώνουν από την μέχρι σήμερα πορεία τους. Κάποιοι είναι καινούργοι, πρωτοεμφανίζονται φέτος στην Ονειρούπολη και μάλιστα έρχονται από άλλες πιο μακρινές περιοχές. Κάποιοι άλλοι όμως συνεχίζουν αυτήν την πολυετή παρουσία τους, θεωρώντας ότι τους προσφέρει τη δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Όντως βλέπουν κάτι διαφορετικό. Σχολεία υπάρχουν πάρα πολλά, τα οποία όμως είναι στις δράσεις, όχι στο εμπορικό κομμάτι που είμαστε εμείς. Σαν πρώτες μέρες είναι πολύ καλά και μια παρέλειψη να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές σε όλους. Τα πράγματα δείχνουν θετικά, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, έρχονται όλοι να είναι υπόμονοι να δουν τα σπιτάκια, έχουν στηθεί πολύ καλά οργανωμένα τα σπιτάκια, η ατμόσφαιρα είναι χριστουγεννιάτικη, σίγουρα και στο δικό μας περίπτερο που η ζάχαρη είναι άφωνη πάντα προσελκύει περισσότερο κόσμο, έχουμε πολύ ωραίες λουκουμάδες, χαλβά φαρσάλων, ερχόμαστε από Τρίκαλα και Καλαμπάκα συγκεκριμένα, αν γνωρίζετε την περιοχή όλοι, ναι. Σας περιμένουμε όλους στην Ονειρούπολη, περιμένουμε όλο τον κόσμο να δει και να γνωρίσει τα σπιτάκια. Υπάρχουν πολλές δράσεις για τα παιδάκια. Για πείτε μας, αν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε ή έχετε ξαναέρθει? Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε, μας αρέσει και εμάς εδώ πάρα πολύ. Η Δράμα είναι μια πολύ ωραία πόλη και γενικά και η Ονειρούπολη είναι πολύ ωραία οργανωμένη και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά σήμερα. Έχετε κι εσείς όμως εκεί ή το Μήλο των Ξωτικών? Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο Μήλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα που υπάρχουν πολλοί επισκέπτες λόγω του Μήλου και μπορούν να συνδυαστούν και άλλες εκδρομές. Εσείς όμως ήρθατε εδώ στην Ονειρούπολη, τι σας έφερε εδώ? Εμείς ήρθαμε στην Ονειρούπολη γιατί μας αρέσει να επισκεπτόμαστε νέους τόπους, να γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους και να προσφέρουμε τα πράγματα που δημιουργούμε και φτιάχνουμε. Ωραία. Με ευχαρίστηση. Έρχεστε για πρώτη φορά εδώ στη Δράμα? Όχι, όχι. Για 8η χρονιά. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα φέτος? Εντάξει, πάντα έτσι είναι στην αρχή λίγο... Καλά είναι. Εντάξει. Ο κόσμος ό,τι μπορεί ψωνίζει για δωράκια, για αυτό, κάνει τη βόλτα του. Είναι μια καλή εκδήλωση για την πόλη της Δράμας και για τον ξένο κόσμο. Γιατί φέτος, από ό,τι λέγεται, θα έχει και πολλούς ξένους. Εσείς από πού έρχεστε, από τα Γιάννενα? Από Γιάννενα. Και μέσα εδώ στο προϊόντα γενικά είναι προσιτές, γιατί είναι και καιρή δύσκολη. Οι τιμές όσο μπορούμε, κάνουμε καλές τιμές. Το έχουμε σαν αρχή μας να κάνουμε καλές τιμές για να μπορεί και ο κόσμος να ανταποκριθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλά Χριστούγεννα.
Μια πολύ ξεχωριστή έκθεση εγκαινιάζει το Κέντρο Νεότητας Γεώργιος Παρασίδης του Δήμου Δράμας στις 10 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα με θέμα «Ο Άι Βασίλης ταξιδεύει στο διάστημα». Η έκθεση αυτή είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της φετινής Ονειρούπολης. Είναι μια δράση που θα εγκαινιαστεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, η ώρα 6 το απόγευμα. Εντάσσεται στο πλαίσιο της Ονειρούπολης 2017 και το θέμα της είναι το σύμπαν. Είναι μια, να το πω, θεματική παρουσίαση παιδικών έργων ζωγραφικής, αλλά με αναφορά στους πλανήτες, στο διάστημα, στο γαλαξία μας. Δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες, διότι θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό στην αίθουσα εκδηλώσεων που έχουμε στο Κέντρο Νεότητας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε πολλά παιδιά να την επισκεφθούν. Ήδη κάποια σχολεία έχουν κλείσει ραντεβού, τα οποία έχουν ενημερωθεί για το τι ακριβώς θα γίνει, διότι αυτή η παρουσίαση, και τη λέω παρουσίαση γιατί δεν είναι απλά μια τυπική έκθεση, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ζωγραφικής, έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενημερωτικό, πάνω στο πώς είναι διαμορφωμένο ο γαλαξίας μας, ποιοι πλανήτες τον αποτελούν, πώς είναι το σύμπαν, βέβαια με μια τάση προς την παιδική ηλικία. Βέβαια μπορούν και οι ενήλικες να έρθουν να τη δούνε και να την απολαύσουν. Mm. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου, θα λειτουργούμε πρωί-απόγευμα και θα είμαστε εδώ να υποδεχτούμε οποιονδήποτε επισκέπτη, είτε είναι δραμηνός είτε όχι, να τον ενημερώσουμε και να απολαύσει αυτό το χρονικό διάστημα που θα περάσει μέσα στην αίθουσα που θα τον φιλοξενήσουμε. Λέγεται ότι για αυτήν την έκθεση ταξιδεύει ο Άι Βασίλης γενικότερα σε όλο τον κόσμο, αλλά θα ταξιδέψει για αυτήν ειδικά την έκθεση έτσι στο διάστημα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Βεβαίως και ισχύει. Ναι, ο Άι Βασίλης πήρε μια απόφαση φέτος ότι θέλει να ταξιδέψει μαζί με τους μικρούς μαθητές του Κέντρου Νεότητας και όσους τον επισκεφθούν στο διάστημα, στο σύμπαν, να έχει συντροφιά αστροναύτες, να μαζί να δούνε τους κρατήρες που υπάρχουν στους άλλους πλανήτες, να περάσουν από τον Κρόνο, τον Άρη και γενικά να μελετήσουν το τι συμβαίνει στο σύμπαν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε και εσάς να έχετε αυτές οι μέρες οι Άγιες που έρχονται να είναι γεμάτες από υγεία και χαρά. Στην Ονειρούπολη θα γίνει το πρώτο ευρύτικο συναπάντημα για όλες τις περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ θα συμμετέχει και ο αντίστοιχος σύλλογος από τον Ομό Σερών. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 5.30 με 7 το απόγευμα θα έχουμε το πρώτο ευρύτικο αντάμωμα που δεν ξαναέγινε άλλη φορά στη Δράμα. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι παιδικό και εφηβικό. Mm-hmm. Θα συμμετέχουν οι σύλλογοι Κομωτινής, Ξάνθης, Καβάλα, Σερών και Δράμας φυσικά. Mm-hmm. Πού θα γίνει το αντάμωμα? Θα γίνει στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης. Ήταν ό,τι καλύτερο για τα παιδάκια μας να έρθουν να δουν και την Ονειρούπολη και να χορέψουν και να τραγουδήσουν εδώ. Φυσικά μετά το τέλος θα ακολουθήσει η Γλέντι στο 15ο Δημοτικό Σχολείο για να είναι ζεστά με μικρούς και μεγάλους και συνοδούς και θα γίνει εκεί ένα χορό. Φυσικά θα έχει ο σύλλογος προσφορά φαγητά και ποτά και θα γίνει ένα μεγάλο Γλέντι εκεί. Σας περιμένουμε όλους να έρθείτε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Ο Σύλλογος Ευρυτών Καβάλας, ο Εύρος, εμφανίστηκε χθες στη μεγάλη σκηνή της Ονειρούπολης με μεγάλη χαρά, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ενώ παρουσίασαν το μουσικό και χορευτικό παραδοσιακό πρόγραμμά τους. Και θέλω να σε παντρευτώ και
Και φέτος για πρώτη φορά, με μεγάλη μας χαρά, μας έγινε η πρόσκληση και ήρθαμε να παραστούμε και εμείς στις εκδηλώσεις του Δήμου Δράμας της Ονειρούπολης. Σήμερα το πρόγραμμά μας αποτελούταν από 10 χορούς παραδοσιακούς του νομού Εύρου, από τα τμήματα των ενηλίκων, και το Σάββατο θα είμαστε πάλι εδώ ο Σύλλογος Ευρυτών μαζί με τους άλλους συλλόγους της Βορείου Ελλάδος για το πρώτο παιδικό και εφηβικό αντάμωμα των Συλλόγων Ευρυτών. Θα χαρούμε πολύ ο κόσμος της Δράμας να έρθει να πλαισιώσει τα παιδιά αυτά και να δει παραδοσιακούς χορούς. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε γύροι και το χρόνο θα είμαστε πάλι εδώ. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Αφήνεις μαύρα μάτια και παίρνεις καστανά. Χα, 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 δεν έκανες καλά. Αφήνεις μαύρα μάτια και παίρνεις καστανά. Στο χριστουγεννιάτικο χωριό και πάλι, το Χάτμπολ έχει το δικό του περίπτερο πάρκο φέτος στην Ονειρούπολη, σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία της ΕΑΠ, όχι του Σωματείου Χιλιώτης ΓΣ Δράμα 86 και του Δήμου Δράμας. Το πάρκο του Χάντμπολ έχει δημιουργηθεί στην Ονειρούπολη και λειτουργεί από τις 4 Δεκεμβρίου. Είναι έτοιμο και υποδέχεται καθημερινά εκατοντάδες μαθητές, αλλά και μεγάλους επισκέπτες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία εκτός των άλλων να γνωρίσουν και να παίξουν χάντμπολ. Αυτό έγινε και σήμερα. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσέλευση όλων των μικρών αλλά και των μεγάλων επισκεπτών, δήλωσε ότι είναι ο υπεύθυνος επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας Χάντμπολ Ελλάδος, Θόδωρος Στογανίδης. Υλοποιούμε ένα project της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο σύλλογός μας, ο Χιλιώτης Δράμα 1986, η Ομοσπονδία Χειροσφαίρης Ελλάδος. Φυσικά η Ονειρούπολη, και μέσα σε αυτήν εδώ τη διαδικασία δημιουργήσαμε ένα πρότυπο πάρκο, ένα πάρκο το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι διασκέδαση, που όπως βλέπετε τα παιδιά διασκεδάζουν. Το δεύτερο είναι η εκπαίδευση, γιατί τα απογεύματα έχουμε ένα προτζέκτορα στον οποίο προβάλλουμε και παιχνίδια του χάντμπολ αλλά και διάφορα βιντεάκια τα οποία έχουν σχέση με το μπούλινγκ, με την παχυσαρκία. Μια προσπάθεια εναντίον σε όλα αυτά, εναντίον του αλκοόλ, της υπερβολικής χρήσης του αλκοόλ. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερα παιδάκια, γιατί εδώ όλο αυτό, εδώ όλη η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. Ο Σύλλογος εδώ αποφάσισε να το κάνει δωρεάν για τα παιδιά, προσφορά στα παιδιά, να μπορέσουμε να γνωρίσουν το άθλημα και να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτήν την τεράστια δράση που λέγεται Ονειρούπολη ως Δραμηνή, στο να προσελκύσουμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία τα ΜΜΕ έχουν περάσει και πολλά περιφερειακά κανάλια και η ΕΡΤ, αλλά και τα δελτία τύπου της Ομοσπονδίας κεντρικά μας υποστηρίζουν, δημοσιοποιούν την Ονειρούπολη. Πολλές ομάδες έχουν κλείσει φιλικά να έρθουν το πρωί να παίξουν και μετά το μεσημέρι να ξαναγυρθούν στο πάρκο. Και νομίζω ότι είμαστε ένας πόλος έλξης πλέον για τους μικρούς, αλλά βλέπω και για τους μεγάλους. Χαίρονται όλοι, το απολαμβάνουν, το βλέπουν σαν παιχνίδι και ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να παίζουμε όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Το παιχνίδι, το λέει και η λέξη, κρατάει και βέβαια και όλους τους κρατάει νέους. Νομίζω ότι τα μηνύματα που έχουμε πάρει αυτές τις πρώτες μέρες είναι ενθαρρυντικά. Μας υποχρεώνουν να πάμε σε περαιτέρω πλέον
οργάνωση. Να ευχαριστήσω πρώτα το Δήμο Δράμας για το ότι αποδέχθηκε το project μας, το οποίο βέβαια είναι και πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία, η οποία μας στήριξε. Βλέπετε αυτό εδώ το φουσκωτό, το έχει στείλει η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος. Και επίσης κυρίως να ευχαριστήσω τους 30 εθελοντές, οι οποίοι τώρα πρέπει να γίνουν 40 για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα πιο όμορφο, πιο εντυπωσιακό. Μετά τις 20 του μηνός θα μπούμε και με οπτικοακουστικά μέσα. Θα έρθουν ηλεκτρονικά ραντάρ, τα οποία θα μετρούν την ταχύτητα που σουτάρει το παιδάκι για να το δείχνει ψηφιακά σε ένα μόνιτορ. Και θα κορυφωθούν οι δράσεις μας από τις 20 μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. Μάλιστα, για να αποδείξει ο κύριος Στογανίδης ότι το άθλημα ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους, δέχτηκε και έναν αγώνα με εκπρόσωπο των δημοσιογράφων. Όπως ήταν βεβαίως αναμενόμενο, ο αγώνας έληξε με 1-0 υπέρ της ομάδας του handball. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.